Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλωσορίζουμε και τον υπηρώτη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον υπηρώτη υποψήφιο για την Προεδρία της Κομισιόν. Τον σύντροφό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για όλους μας που ένας συμπατριώτης μας έχει αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη να ηγηθεί της τεράστιας προσπάθειας όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και όλων των λαών της Ευρώπης για την ανατροπή της σημερινής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης που καταστρέφει τις ζωές και το μέλλον των παιδιών μας. Σου υποσχόμαστε, σύντροφε Αλέξη, ότι η Ήπειρος θα είναι πρωτοφόρα στην νικηφόρα μάχη των ευρωεκλογών. Και όχι μόνο, αλλά και στις μάχες για την περιφέρεια και τους Δήμους. Καλή δύναμη. Η νίκη στη μόνη. Την απόψινή μας εκδήλωση θα χαιρετήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννιτών, Λάζαρος Νάτσης. Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, χαιρετίζω και εγώ τη μεγάλη αυτή συγκέντρωση. Η αποδοχή της παράταξης Γιάννα Πολίτες για την ανατροπή σε κάθε γωνιά του Δήμου μας δίνει τη σιγουριά ότι την επόμενη φορά θα υποδεχτούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην πόλη μας με άλλο θεσμικό ρόλο. Όσοι περιμένουν να βρέξει για να φουσκώσει το ποτάμι, αγνοούν το κύμα που προχωρά βουβό. Ήδη άρχισε στην κορυφή του να ασπρίζει, στέλνοντας το μήνυμα ανατροπής ως κοινωνική απέτηση. Από την αρχή, τονίζουμε σε όλους, φίλους και εχθρούς, ότι η ανατροπή, τόσο στις συνειδήσεις, όσο και στην πόλη, θα έρθει αν εγκαταλείψουμε τους μηχανισμούς του χτες, που δίνουν σιγουριά σε κάποιους να συνεχίσουν το έργο τους, διατηρώντας τον λαό στη γωνία. Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις επιλογές μας. Γι' αυτό καλούμε όλους τους δημότες, όλους τους ενεργούς πολίτες, όλους όσοι αντιστάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, να προχωρήσουμε μπροστά. Μαζί με τη Δημοτική Παράταξη Γιάννα Πολίτες για την Ανατροπή, να συγκροτήσουμε τη νέα ενότητα όλων των πολιτών του Δήμου μας. Θα νικήσουμε. Την υποψήφια περιφερειάρχη Όλγα Γεροβασίλη. Κυρίες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η επιλογή της ημερομηνίας της απόψινής μας συνάντησης είναι συμβολική, είναι καλύτερη για το ξεκίνημά μας. 21 Μάρτη σήμερα, έχουμε εισημερία. Από αύριο ξεκινάει η Άνοιξη. Και από εδώ, από τα Γιάννενα, από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, ξεκινάμε τον αγώνα. Τον αγώνα για να προσδώσουμε στην αυτοδιοίκηση του τόπου μας το θετικό, κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο. Να επαναφέρουμε το θεσμό στις λαϊκές του αναφορές. Τότε που αποτελούσε το αντίβαρος της αδικίας του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Να δείξουμε στους συμπολίτες μας πως η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτό που βλέπουν σήμερα, δηλαδή ένας άνευρος βραχίωνας του κρατικού μηχανισμού, ένα δεκαδίκη εφαρμογής αντιλαϊκών πολιτικών, το όχημα για την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Να δείξουμε πως είναι ένας χώρος όπου μπορεί και πρέπει να ανθίσει η συμμετοχή και η δημοκρατία. Πως είναι εκείνος ο αμεσοδημοκρατικός θεσμός που θα οργανώνει τις τοπικές συλλογικότητες. Θα οργανώσει την αντίσταση και τους αγώνες στα πεδία της ανάπτυξης, της οικολογίας, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Ξεκινάμε λοιπόν τη μάχη για να προσδώσουμε στην περιφέρεια Επίρου τα δικά μας χαρακτηριστικά. Να υλοποιήσουμε τη δική μας πολιτική για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Να μεταλλάξουμε την περιφέρεια Επίρου από διεκπαιρεωτή τοπικών υποθέσεων και μικρογραφία του κεντρικού κράτους στον καθημερινό συμμετοχικό λειτουργικό μας χώρο. Να διαμορφώσουμε στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στη Θεσπρωτεία και στα Γιάννηνα περιφερειακή συνείδηση. Μακριά από πολιτικοποιημένες λιβερές ατομικότητες. Μακριά από λογικές αυθεντίας. Κόντρα σε πελατειακά συστήματα και αποκεντρωμένη διαφθορά. Και να αναδείξουμε την ισχυρή τοπική μας ταυτότητα. Ξεκινάμε σήμερα τη μάχη να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, να την αλλάξουμε και να πορευτούμε για λιώτικες μέρες. Να συγκρουστούμε με νοοτροπίες που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά μας δίνουν την πρωτιά μόνο στη φτώχεια και στην ανεργία. Σήμερα λέμε ως εδώ. Φίλες και φίλοι, είναι σε όλους γνωστό πως έχω δώσει πολλές πολιτικές μάχες από όπου χρειαζόταν κάθε φορά. 20 περίπου χρόνια ήταν η αρχή της διαδρομής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάνει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με πολύτιμους φίλους, συντρόφους και συνεργάτες πολλές φορές τα γοητευτικά ταξίδια της πολιτικής επαφής μας με την κοινωνία. Έχουμε δώσει δύσκολους αγώνες για να μεταφέρουμε την πολιτική μας πρόταση σε όλο και περισσότερους. Έχουμε αγωνιστεί για την κατάκτηση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας. Έχουμε ζήσει και συνεχίζουμε να ζούμε την αγωνία να κάνουμε κοινωνικά πλειοψηφικές τις πολιτικές μας θέσεις. Τις θέσεις μας, τις αξίες μας και τις αρχές μας. Ασφαλώς, οι συνθήκες, οι στόχοι, τα πολιτικά προτάγματα και η συγκυρία ήταν κάθε φορά διαφορετικά. Κάθε εκλογική μάχη ήταν αλλιώτικη από τις άλλες. Υπήρχε όμως ένας κοινός τόπος. Όλες τις μάχες τις δίναμε μεθοδικά, σοβαρά, συλλογικά, με εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μας. Με όραμα, θέληση, γνώση και καθαρό βλέμμα. Βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις ανάγκες της, αυστηρά και μόνο εκεί. Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι πως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα δώσουμε και αυτή τη μάχη. Αλέξη, πριν σε καλέσω στο βήμα, θέλω να σου πω όμως που παρουσίασε εδώ σήμερα, μας δίνει όθηση και μας δείχνει καθαρά το στόχο. Να είμαστε οι νικητές των εκλογών. Και το βράδυ. Το βράδυ στις 25 του Μάρτη, η περιφέρεια Επίρου, η περιφέρεια από όπου και εσύ κατάγεσαι, θα γίνει ένα από τα 13 φυτίλια της ανατροπής των καταστροφικών για τη ζωή μας νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα, θα θυμόμαστε πως στην πρώτη επίσημη έναρξη του προεκλογικού μας αγώνα για την διεκδίκηση της περιφέρειας Επίρου, είχαμε δίπλα μας τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης της αριστεράς, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Συμπατριώτες και συμπατριώτησες, γιανιώτες και γιανιώτησες, φίλες και φίλοι, ξαναπέστω και δεν το άκουσα. Πιο δυνατά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας. Σε μια ζεστή, πυκνή συγκέντρωση, στην έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για την Ήπειρο, για τα Γιάννενα, για την Άρτα, για την Πρέβεζα, για την Οικουμενίτσα, για όλους τους Δήμους, την Περιφέρεια, που θα δώσουν σήματα νίκης, ελπίδας, αλλαγής, προοπτικής σε έναν τόπο που βουλιάζει. Και η σημερινή σας παρουσία εδώ πιστοποιεί αυτό ακριβώς. Όπως είπε και ο υποψήφιος Δήμαρχος στα Γιάννενα, ότι υπάρχει ένα βουβό κύμα. Το βουβό κύμα όμως
μέρα με τη μέρα, όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίσει να σχηματίζεται σε ένα κύμα δυνατό και πολύδου που θα συμπαρασύρει όλους όσους πιστεύουν ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν μνήμη χρυσόψαρου, ξεχνάνε όλα όσα τους έχουν τάξει και όλα όμως, και αυτόν τον κυριότερο, έχουν πράξει μετά τις υποσχέσεις τους τα δύο χρόνια που κυβερνούν τον τόπο μετά τις εκλογές του προηγούμενου Ιούλιου. Όμως, φίλες και φίλες, πολίτες των Ιωαννίνων, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, εγώ θέλω να εξηγηθώ από την αρχή. Εγώ δεν έχω κανένα πλεόνασμα να σας μοιράσω σήμερα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, όπως κάνει ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχω κανένα πλεόνασμα σε ψεύτικες υποσχέσεις, σε ζάπια, σε πολιτικές ανοίξεις, όπως ο κύριος Σαμαράς. Και δεν έχω βέβαια κανένα πλεόνασμα σε υποκλήσεις μπροστά στην κυρία Μέρκελ και στους δανειστές, όπως ο κύριος Σαμαράς. Εμείς, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε περήφανοι για άλλα πλεονάσματα. Για το πλεόνασμά μας σε αγώνες, για το πλεόνασμά μας σε αγωνιστές που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την υπόθεση του λαού, για το πλεόνασμά μας σε αλήθειες, για το πλεόνασμά μας στις μάχες κατά των μνημονίων και όσων ανέλαβαν να τα επιβάλλουν στη χώρα μας, ντόπιους και ξένους. Και θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατεσχήνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από τη μια να του αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι και από την άλλη να του πετούν κάποια ψίχουλα για να τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται ότι θα κάνουν. Να εξαγοράσουν τη στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλεψε το ψωμί από το τραπέζι. Και έχει σκοπό αν τους αφήσουμε όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι να αρπάξει. Αν αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός, τότε νομίζω ότι οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημά τους.